Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στο παιχνίδι World of Gold Plains και σήμερα θα κάνουμε την αποστολή που είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα, η οποία ήταν αυτή εδώ η αποστολή, το μάθημα νούμερο 3, εκπαιδευτικές αποστολές πάντα, την ξεκινάμε. Την αποστολή αυτή την είχαμε αφήσει γιατί έπρεπε να πάρω ένα αεροπλάνο το οποίο να είναι Tier 4, δεν είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή, έπαιξα μερικά παιχνίδια. Κατάφερα να κερδίσω αρκετό experience έτσι ώστε να το ερευνήσω και ορίστε είμαστε μέσα στην αποστολή. Ξεκινάμε κανονικά, πατάμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει. Πηγαίνουμε στο σημείο που μας υποδεικνύει και τώρα πίσω μας υπάρχει ένας εχθρός, αλλά τι γίνεται, επειδή η αποστολή είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό ο οποίος έχει αεροσκάφος που είναι πιο ευκίνητο από το δικό μας, δεν θα στρίψω κατευθείαν, θα φύγω ευθείαν μπροστά μέχρι να μου δώσει σήμα ότι είμαι σε αρκετά μεγάλη απόσταση και να μπορώ να γυρίσω να τον αντιμετωπίσω. Εάν γυρίσω ενώ είμαστε αρκετά κοντά, δεν θα μπορέσω ποτέ να βρεθώ πίσω από το μυαλάκι και να καταφέρω να το χτυπήσω. Πάνω που μας πληροφορεί ότι είμαστε σε αρκετή απόσταση από τον εχθρό, οπότε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί τώρα. Νάτος. Πληροφορούμε και τον καταστρέφουμε. Εάν μας περνούσε, πάλι δεν θα έστριβα κατευθείαν, θα πήγαινα περίπου 500 μέτρα εμπρός ευθεία, γιατί είναι πιο γρήγορος, δεν μπορεί να με κυνηγήσει, και μετά θα έστριβα για να τον αντιμετωπίζω. Πατάω το πλήκτρο W για να ενεργοποιήσω το boost, το turbo που λέω εγώ. Θα φτάσουμε πάλι στο σημείο που μας δείχνει και τώρα θα κάνουμε μία κίνηση από ψηλά προς τα κάτω. Θα αφηθήσουμε δηλαδή το αεροπλάνο, το αεροσκάφος, όχι στη θάλασσα, στον αέρα, για να επιτεθούμε στον εχθρό από ψηλά. Νάτος ο εχθρός μας. Δεν τα καταφέραμε, θα ξανακάνουμε το ίδιο. Θα τα καταφέραμε με τη μία. Μας υποδεικνύει στο σημείο που πρέπει να πάμε, το οποίο φυσικά είναι αρκετά ψηλά. Τέλος πάντων, και θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Να είναι εδώ ψηλά. Είναι αρκετά ψηλά, φαντάζομαι. Τον έχασα. Μόνο μην βρεθώ στη θάλασσα με τόση ταχύτητα που πάω. Ορίστε. Αυτή ήταν η αποστολή, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Το καλό που έχει όμως αυτή η αποστολή, όταν θα την τελειώσει και την πρώτη φορά, όχι μια από τις επόμενες όπως έκανα εγώ τώρα, είναι ότι θα σας δώσει 50 χρυσά νομίσματα, 50 gold, τα οποία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Και επειδή η εκπαιδευτική αποστολή ήταν πολύ μικρή σε διάρκεια, θα προσπαθήσουμε να δούμε και δύο replays τα οποία είναι από δικές μου μάχες, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Θα δείτε, θα πάρετε έτσι μια γεύση του παιχνιδιού. Στην αρχή με ένα, εγώ τα λέω βομβαρδιστικά αυτά, το παιχνίδι τα λέει Heavy Fighters. Το συγκεκριμένο είναι το FW57. Τώρα πολύ θα ήθελα να σας το πω και πώς το λέει το παιχνίδι. Hockey Wolf 57. Όσοι γνωρίζουν γερμανικά θα γελάνε με τα γερμανικά μου, αλλά τέλος πάντων. Στόχοι εδάφους, βλέπετε μόλις ανάβουν στις γωνίες
τα κόκκινα σημαδάκια, τα οποία είναι 4 κόκκινες γωνίες, μπορούμε να κάνουμε ζημιά στο στόχο. Μπορούμε να ρίχνουμε στο στόχο από οποιαδήποτε απόσταση θέλουμε, αλλά θα είμαστε εκτός εμβέλειας. Από πίσω κάποιος μας ρίχνει, μπροστά μας κάποιος έριξε βόμβα προφανώς για να κατάφερε να τα ρίξει με τη μία, να τα καταστρέψει με τη μία, αυτό το στόχο τους επίδιους. Το flaps extended που βλέπετε είναι το πλήκτρο ε, πατώντας το πλήκτρο ε να ανοίγουν τα flaps. Θεωρώ ότι στρίβει πιο εύκολα το αεροπλάνο, δεν ξέρω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ένα RW80 μπροστά μας, το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει έναν συμπαίκτη μας και τα καταφέρνει. Δεν κάνει όμως μανούβρες για να μας αποφύγει, προφανώς ήταν απορροφημένος με αυτό που έκανε μπροστά και τον καταστρέψαμε σχετικά εύκολα. Υπόψη είναι ότι το δικό μας το αεροπλάνο έχει και πολυβολητή, εκτός από τον πιλότο που έχει μπροστά, ο οποίος πολυβολητής ρίχνει αυτόματα όταν κάποιος εχθρός μας καταδιώκει. Έχει μια συγκεκριμένη γωνία, δεν ρίχνει παντού, ρίχνει προς την πίσω πλευρά, δεν μπορεί να ρίξει αριστερά και δεξιά στις 90 μοίρες και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές όταν σας κυνηγάει κάποιο αεροπλάνο το οποίο είναι πιο ευέλικτο και δεν μπορείτε να κάνετε πολλούς ελιγμούς για να το αποφύγετε, είναι η μόνη λύση έτσι ώστε να μην σας καταστρέψει, να προλάβει να το καταστρέψει ο πίσω πολυβολητής σας. Για το πίσω μην σας μπερδέψει, ένα και μοναδικό έχετε, ο οποίος είναι βλέπει προς τα πίσω. Η ομάδα μας θα έχει πάει πολύ καλά εδώ πέρα, βλέπετε ότι ένα αεροπλάνο που αυτό έχει μείνει μόνο, το οποίο το κυνηγιάμε βάσει καταφέρουμε και το χτυπήσουμε, είναι ίδιο μοντέλο με το δικό μου, RW97 και αυτό. Κάναμε λίγο ζημιά, γυρνάει επάνω μας, μας πετυχαίνει. Δεν είχαμε αρκετή ταχύτητα ώστε να συνεχίσουμε την ανάβαση που έκανε το αεροπλάνο. Γυρνάμε, προσπαθούμε να δούμε face to face. Δεν έχει πολύ ευκινησία αυτό το αεροπλάνο, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Πίσω πολυβολητές μας βλέπετε ότι ρίχνουν, ο δικός μου ρίχνει αυτή τη στιγμή, ο δικός του όχι. Τα τροχιοδεικτικά φαντάζομαι ότι φαίνονται και τα βλέπετε. Αν και πολλές φορές είναι δύσκολο να τα διακρίνετε, ειδικά σε νέο settings. Ορίστε τώρα. Όλοι μαζί εκεί πέρα καταφέρανε και τον καταστρέψανε. Το επόμενο replay είναι με καταδιοκτικό. Είναι ένα Bulldog Tire 2 και βλέπετε ότι αν επιλέξουμε εδώ compare βλέπουμε τα αντίπαλα αεροπλάνα και μπορούμε να συγκρίνουμε το δικό μας όση ώρα μας αφήνει το παιχνίδι μέχρι να ξεκινήσει. Ας πούμε το Bulldog με το α4ν, το δικό μου είναι χειρότερο σε hit points, firepower, airspeed, maneuverability και είναι καλύτερο όταν προσπαθεί να πάρει ύψος. Το maneuverability είναι η ευκινησία, airspeed είναι η ταχύτητα που έχει στην ευθεία, firepower η δύναμη πυρός. Και το πρώτο τι ήταν, δεν το θυμάμαι. Α, hit points φυσικά είναι το πόσους hit points έχετε. Replay είναι πάντα, έτσι. Βλέπετε και τον πίνακα ελέγχου που έχει, το οποίο αν κρατήσω πατημένο το πλήκτρο control, φαίνεται το mouse στην οθόνη και μπορώ να το σταματήσω, να το πάω μπροστά 20 δευτερόλεπτα ή αν έχω κρατημένο το πλήκτρο shift να το πάω άλλα 20 δευτερόλεπτα επιπλέον, δηλαδή 40. Εδώ μπορώ να το πάω στο τέλος, στην αρχή και φυσικά μπορώ να το πάω και σε όποιο σημείο του παιχνιδιού θέλω, στο πόσα, σε ποιο δευτερόλεπτο και σε ποιο λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα.
Το χράστη βλέπετε 0% είναι γιατί έκανα και κάποια πειράματα για να δω πώς παίζει το παιχνίδι. Εάν δεν πατάτε τίποτα η μηχανή είναι στο 100%. Εάν πατάτε το κλικ W είναι το afterburner, το turbo που λέω εγώ, οπότε μπορείτε να πάτε λίγο πιο γρήγορα. Εάν πατήσετε το κλικ S πηγαίνει στο 0% η μηχανή, αλλά εάν το αφήσετε αυτόματα επανέρχεται στο 100%. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πείτε ότι σβήσατε τη μηχανή και το αφήσατε να πάει με σβηστές τις μηχανές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιοι που παίζει το War Thunder μπορεί να μπερδευτείτε, γιατί εκεί όντως πηγαίνει στο 0% και μένει δυνατόντας το κλικ S. Κάναμε το πρώτο kill μας, το οποίο έγινε εν μέρη με τα πολυβόλα και εν μέρη επειδή χτυπήσαμε τα αεροπλάνα μεταξύ τους. Απλά έτυχε και ο αντίπαλος χτύπησε σε σημείο που καταστράφηκε, ενώ το δικό μας το αεροπλάνο άντεξε. Πηγαίνω το καραγκιόζι ρίχνω εδώ πέρα, πιστεύω να βελτιωθώ με τον καιρό, αν συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μείον του παιχνιδιού είναι ότι δεν έχει πολλούς παίκτες στο κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει περισσότερο σε μεγαλύτερα tower, αλλά στα 1, 2 και 3 που έπαιξα εγώ είχε πάρα πολύ λίγους. Είναι το δεύτερο kill αυτό που κάνω, είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω κάνει. Και συνεθέλεσε πάρα πολύ ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο, το Bulldog, είναι πάρα πολύ μανούβραδο, δηλαδή πάρα πολύ ευκίνητο. Βαθμολογείται με 430 περίπου πόντους στην ευκαιρισία, ενώ το προηγούμενο αεροπλάνο που είδαμε ήταν περίπου στους 200. Βέβαια δεν μπορεί να ανεβεί και να κατεβεί τόσο γρήγορα όσο κάποια άλλα αεροπλάνα. Αυτό μόνο με το παιχνίδι θα το καταφέρετε να το δείτε. Τρίτο kill. Μόνο μέσα στο παιχνίδι θα καταφέρετε να το δείτε με την εμπειρία. Ποια σας βολεύουν εσάς, αν σας βολεύει ένα αεροπλάνο που είναι πολύ ευκίνητο, αν σας βολεύει ένα αεροπλάνο που έχει γρήγορη ανάβαση και κατάβαση, αν σας βολεύει βομβαρδιστικό το οποίο πετυχαίνεται τους επίγειους στόχους με βόμβες και είναι πιο εύκολο αυτό για εσάς. Τέλος πάντων, αυτό θα τα δείτε αν αποφασίσετε να παίξετε το παιχνίδι. Τέταρτο kill. Και να σκεφτείτε ότι με το συγκεκριμένο αεροπλάνο είναι η πρώτη μάχη που έχω κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει άλλη μάχη, δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω. Αν έτυχε να κάνω 4 kills και τις επόμενες φορές θα είναι πολύ χειρότερα τα παιχνίδια μου, αλλά μου φάνηκε ότι τελικά ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω μέχρι τώρα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αεροπλάνα που πήρα. Μένει να το επιβεβαιώσει ο χρόνος αυτό το πράγμα βέβαια. Πάει και ο τελευταίος αντίπαλος. Αυτή ήταν η μάχη. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση του τι γίνεται. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κρατήσω τα report του παιχνιδιού, γιατί σε αντίθεση με το World of Tanks, αν και είναι από την ίδια εταιρεία, δεν υπάρχει, δεν βρήκα εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν βρήκα εγώ κάποιο site στο οποίο να μπορώ να πάω να κάνω upload τα replays και να μου δείξει μετά τις αναφορές, έτσι ώστε να ξέρω πόσο damage έκανα, πόσο damage μου κάνανε, τι damage έχω κάνει σε επίγειο στόχο, τι damage σε ένα αέριο, αν ο πίσω πολυβολητής κατάφερε να κάνει damage και πόσο, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν για να δείτε αν τα επεξεργαστείτε πώς θα γίνει το παιχνίδι καλύτερο. Αυτό ήταν το βιντεάκι για το World of Warplanes για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε, να μάθατε και κάτι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να είστε καλά.